Τα αποσπάσματα που θα παρουσιάσουμε από το έργο του Μάριου Πλωρίτη, Μπρέχτ και Χίτλερ έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Αποτελούν μια ιδιότυπη σύνθεση αυθεντικών κειμένων των δύο πρωταγωνιστών. Ο συγγραφέας συνέθεσε δηλαδή ένα ενιαίο κείμενο που αφηγείται την παράλληλη μα τόσο διαφορετική ιστορία των δύο ανδρών, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από θεατρικά έργα, ποίηματα και πεζά του Μπρέχτ και κομμάτια από το διαβόητο βιβλίο του Χίτλερ «Ο Αγών μου», καθώς και από δημόσιες ομιλίες του και ραδιοφωνικά διαγγέλματα. Αγαπητοί μας κύριοι και ποθητές κυρίες, απόψε δεν θα δείτε μια, μα δύο ιστορίες. Δύο ιστορίες που είναι μία και που τις γράφει η ιστορία με κεφαλαίο. Δύο ιστορίες, μια ιστορία. Για δύο ανθρώπους γνωστούς σ' όλης της γης τους τόπους, αλλά με τόσο ανώμιους τρόπους. Δύο ανθρώπους από την ίδια χώρα, που γεννηθήκανε τον ίδιο τον καιρό. Γύρω στα 1890 φαρό. Μιλούσανε την ίδια γλώσσα. Μα γλώσσα αλλιώτικη μιλούσανε οι δυο. Σαν τι τους χώριζε τον Α και τον Β. Ένα μουστάκι, ένα πουρο. Ένα σκοπός. Δύο σκοποί. Κι ό,τι χωρίζει το σκοτάδι από το φως. Ο Α ήθελε αφέντης μας να γίνει. Ο Β αφέντες να γινούμε εμείς. Ο ένας ήθελε τη γη να κατακτήσει. Ο άλλος η ειρήνη να απλωθεί σ' όλη τη γης. Ο κόσμος, ούρλιαζε ο Α, ανήκει μοναχά στους Άριους. Ο κόσμος, τραγουδούσε ο Β, έχει χτιστεί από τους προλετάριους. Ο Α λάτρευε το μίσος, χηδεία ήταν ο θεός του. Ο Β είχε μίσος για το μίσος και ήταν το δίκιο δάσκαλός του. Ο Α πάσχιζε το λαό με λόγους να αφιονίζει. Ο Β με τη λογική να τον φωτίζει. Ο ένας μας ήθελε κοπάδι για να μας οδηγήσει στη δόξα, λέει, και στη σφαγή. Ο άλλος έλεγε πως πρέπει να μας οδηγεί μονάχα ελεύθερη, η δική μας κρίση. Όπλο του Α ήταν το ψέμα. Του Β όπλο ήταν η αλήθεια. Ο ένας έπνιξε όλη τη γη στο αίμα. Ο άλλος της διηγιόταν παραμύθια, σημερινά και χθεσινά και αλωτινά, που ήταν απ' την αλήθεια πιο αληθινά. Ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τους έσμιξε, τους χώρισε η ειρήνη. Και όταν ο Α έγινε της χώρας αρχηγός, ο Β δεν μπορούσε πια στη χώρα του να μείνει. Τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ξαπόλυσε ο Α για να συντρίψει όλης της γης τους Β. Μα η Β τον βουτήξανε στο έσχος και στην Ήτα. Κι αυτός, που όλο τον κόσμο ήθελε για ζωτικό του χώρο, δεν αξιώθηκε ούτε τρίτης τάξης νεκροφόρο. Ο πόλεμος του 1914 ήταν η πιο αξέχαστη και η πιο μεγαλειώδης εμπειρία της επίγειας υπάρξεώς μου. Έτρεξα να καταταγώ εθελοντής. Η ανθρωπότης έφτασε εδώ που ευρίσκεται σήμερα μόνον χάρη στου συνεχείς πολέμους. Η αιώνια ειρήνη θα την είχε οδηγήσει στον τάφο. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε «Πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά». Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Ο λόγος, έχουν κιόλας φάει. Οι ταπεινοί αφήνουν τον κόσμο χωρίς να έχουν δοκιμάσει κρέας της προκοπής. Πώς να αναρωτηθούν που θέρχονται και που πηγαίνουν. Είναι τα όμορφα δειλινά τόσο αποκαμωμένοι. Το βουνό και την πλατιά τη θάλασσα δεν τα έχουν ακόμα δει όταν σημάνει η ώρα τους. Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί για αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Δεν είναι η μάζα που δημιουργεί, ούτε η πλειοψηφία που οργανώνει, αλλά πάντοτε και παντού το μεμονωμένο άτομο. Κάθε τι εξαιρετικό και μεγάλο από καταβολής κόσμου δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ με αγώνες συλλογικούς, αλλά αποκλειστικά από έναν και μόνο ηγετικό εγκέφαλο. Ποιος έχτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη? Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα γονάρια. Και τη χιλιοκατεστραμμένη Βαβυλώνα, ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές? Σε τι χαμόσπιτα της Λίμας της Χρυσόλαμπρης ζούσαν οι οικοδόμοι? Τη νύχτα που το Σινικό τείχος αποτελειώσαν,
Πού πήγανε οι χτίστες? Η μεγάλη Ρώμη είναι γεμάτη αψίδες τριάμβου. Ποιος τις έστησε? Πάνω σε ποιους τριαμβεύσανε οι Κέσαρες? Το Βυζάντιο, το χιλιοτραγουδισμένο, μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του. Ο νεαρός Αλέξανδρος υπόταξε τις Ινδίες. Μοναχός του. Ο Κέσαρας νίκησε τους Γαλάτες. Δεν είχε ούτε ένα μάγειρα μαζί του. Ο Φίλιππος της Ισπανίας έκλαψε όταν η αρμάδα του βυθίστηκε. Δεν έκλαψε τάχα άλλος κανένας. Ο Μέγας Φρυδερίκος κέρδισε τον 7χρονο τον πόλεμο. Ποιος άλλος τον κέρδισε? Κάθε σελίδα και μια νίκη. Ποιος μαγείρεψε τα νικητήρια συμπόσια? Κάθε 10 χρόνια και ένας μεγάλος άνδρας. Ποιος πλήρωσε τα έξοδα? Πόσες και πόσες ιστορίες. Πόσες και πόσες απορίες. Το πλήθος αποτελείται από ηλιθίους, ανικάνους και δειλούς. Είναι ένα κοπάδι μηδενικών. Η μάζα είναι πάντοτε εχθρική απέναντι στους αληθινά φωτισμένους εγκεφάλους. Γι' αυτό οφείλουμε να τοποθετήσουμε τις προσωπικότητες επάνω από τη μάζα και αντιστρόφως να θέσουμε τη μάζα στις υπηρεσίες τους. Αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, είσαστε χαμένοι. Φίλος σας είναι η αλλαγή. Η αντίφαση είναι σύμμαχός σας. Από το τίποτα πρέπει κάτι να κάνετε. Μα οι δυνατοί πρέπει να γίνουν τίποτα. Αυτό που έχετε, απαρνηθείτε το και πάρτε αυτό που σας αρνιούνται. Σας καλούμε μαζί με μας να πορευτείτε και μαζί μας να αλλάξετε όχι μονάχα ένα νόμο αυτής της γης, αλλά το βασικό της νόμο. Ναι, το κάθε τι πρέπει να αλλάξει. Ο κόσμος και η ανθρωπότητα και πρώτα απ' όλα η αταξία των τάξεων. Γιατί η ανθρωπότητα χωρίζεται στα δυο, εκμετάλλευση και άγνοια. Αλλάζοντας τον κόσμο, αλλάξετε κι εσείς οι ίδιοι. Αλλάξτε, αλλάξτε, αλλάξτε. Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις. Οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση. Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά. Ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία. Κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Η απεργία αποτελεί εθνικό έγκλημα και εσχάτη προδοσία. Μόνο τα συνδικάτα τα οποία ελέγχονται από το Εθνικό Σοσιαλιστικό Ρατσιστικό Κόμμα επιτρέπεται και επιβάλλεται να κάνουν απεργία. Και μόνο εναντίον των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων. Μείνετε εδώ. Ό,τι και αν γίνει, μη διαλύεστε. Μονάχα ενωμένοι βγαίνετε κερδισμένοι. Μην ακούτε κανέναν. Τίποτα μην πιστεύετε. Μονάχα μελετάτε κάθε πρόταση που οδηγεί σε πραγματική αλλαγή. Και ένα να θυμάστε, ότι είναι να γίνει μόνο με τη βία και τα δικά σας χέρια. Και αυτούς που σας λένε πως μπορείτε να υψωθείτε ψυχικά. Και τι πειράζει που ζείτε στο φούρκο? Πιάστε τους και βροντάτε τους το κεφάλι στο πλακόστρωτο. Όταν κυβερνάει η βία, μονάχα άλλη βία σώζει. Και όπου ζουν άνθρωποι, μόνη σωτηρία οι άνθρωποι. Ξέροντας την ανηβοριά μας, νόμους καρώνεται για τη σκλαβιά μας. Νόμους ωστόσο που δεν έχουν καταλάβει πως η σκλαβιά δεν την αντέχουν πια οι σκλάβοι. Ξέροντας την ανέχεια που μας δέρνει, ο κάθε κλέφτης σαν τραγιά μας δέρνει. Αλλά εμείς που μας βρωμάν τα γνώτα, άσπρο ψωμί ζητάμε, όχι πια μπομπότα. Ξέροντας πως για μας φυλάτε τα όπλα σας και τη σφαγή, φωνάζουμε αδέρφια προτιμάτε το θάνατο απ' τη χαμό ζωή. Ξέροντας τι παλάτια έχουν οι θέλες, ενώ εμείς απίζουμε στις χαμοκέλες, λέμε τα σπίτια σας δικά μας τα γεννούμε, οι τρύπες άλλο πια δεν μας χωρούν. Ξέροντας πως το κάρβουνο περσεύει, ενώ εμάς η παγωνιά μας ακατεύει, λέμε το κάρβουνο το κάνουμε δικό μας, λίγο και εμάς να ζεσταθεί το κοκαλό μας. Ξέροντας πως για μας φυλάτε τα όπλα σας και τη σφαγή, φωνάζουμε αδέρφια προτιμάτε το θάνατο απ' τη χαμό ζωή. Ξέροντας πόσα θα είναι τα μισθά μας,
Όσο εσείς στενάστε τα αφεντικά μας, τις φάμπρικες θα πάρουμε στα χέρια μας, να πάψει μια για πάντα η μιζέρια μας. Ξέροντας τον κουβέρνο τι μας τάζει, μα πως αντί να δίνει όλο αρπάζει, λέμε κυβέρνηση θα γίνουμε εμείς, κυβέρνηση ανθρώπινης ζωής. Ξέροντας πως εσείς νοχάτε μον τη βουή των κανονιών, λέμε αδέρφια μας μιλάτε τη γλώσσα των δικών μας του φεκιών. Λέμε αδέρφια μας μιλάτε τη γλώσσα των δικών μας του φεκιών. Και ο Αδόλφος που το φυσούσε και δεν κρύωνε πως στη Ρωσία είχαν νικήσει Μπολσεβίκοι, κόμμα δικό του έστησε στο Μόναχο για να γλιτώσει την πατρίδα από την εβραϊκή ακρίδα και του μαρξισμού τη φρίκη. Και έτσι στα 1933 σκαρφάλωσε ο Χίτλερ στην Κακελαρία για να γίνει η πατρίδα του η γη της επαγγελίας. Με το καλό ή δια της βίας. Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται. Τα χέρια που ήταν σταυρωμένα σαλεύουν πάλι. Φτιάχνουν οβίδες. Τους εχθρούς του λαού μας, τους μαρξιστάς και όλους τους άλλους, θα τους εξοντώσουμε. Θα τους εκριζώσουμε ως την τελευταία ρίζα τους. Αποτελεσματικά και αμήλικτα. Γνωρίζω πολύ καλά τη φρίκη του πολέμου. Και κανένα πιθανό όφελος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις θυσίες και τις καταστροφές τις οποίες θα συνεπάγεται ένας πόλεμος. Και τα αποτελέσματα μιας νέας γενικής σειράξεως θα είναι ακόμη περισσότερο καταστρεπτικά παρά όσα στο παρελθόν. Ουδέποτε η Γερμανία από την ειδική της πλευρά θα διαρρήξει την ειρήνη. Σήμερα όποιος υποκίνει πόλεμο είναι προδότης, ο οποίος οδηγεί το λαό στην κοιλάδα που σκιάζει ο θάνατος. Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταργούνται τον πόλεμο, οι διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφεί. Στρατηγέ, το τάγκ σου είναι δυνατό μηχάνημα. Θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται οδηγό. Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολύ δύναμο. Πετάει πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Και από τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται πιλότο. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, μα ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι. Για καιρούς δοξασμένους και πάλι. Άννα, μην κλαις. Άννα, μην κλαις. Θα γυρέψουμε βερεσέα από τον μπακάλι. Βερεσέα από τον μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Για του έθνους ξανά. Άννα, μην κλαις. Την τιμή. Άννα, μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις. Εμένα όμως δεν με βάζουν στο χέρι. Δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Σαν γυρίσω ξανά, ξανά. Θα ακολουθώ άλλες ημέρες. Άλλες ημέρες.
Και πόλεμο άρχισε κεραυνοβόλο, τον κόσμο να υποτάξει όλο. 7 χρόνους τρώγαμε το ψωμί του Μακελάρη. 7 χρόνους του φτιάχναμε άρματα πολέμου. Λαός νικημένος, εκστρατεύσαμε να νικήσουμε άλλους λαούς. Κατά τον πόλεμο η ανθρωπότης πρέπει να δίδει το ταχύτερο δυνατό τέλος. Οι πιο σκληρές μέθοδοι είναι και οι πιο ανθρωπιστικές. Θέλω τον πόλεμο. Και όλα τα μέσα γι' αυτόν είναι άγια. Ο πόλεμος είμαι εγώ. Για αυτή τη χρονιά θα μιλάνε όλοι. Για αυτή τη χρονιά θα σωπαίνουν όλοι. Οι γερόντι βλέπουν τους νιούς να πεθαίνουν. Οι ανόητοι βλέπουν τους σοφούς να πεθαίνουν. Η γη δεν καρπίζει, μονάχα καταπίνει. Ο ουρανός δεν ρίχνει βροχή, αλλά σίδερο. Εκεί, στις στέπες σήμανε του τέλους του η αρχή και ξεσηκώνονταν όλου του κόσμου οι λαοί, ελεύθεροι και σκλαβωμένοι, για να τσακίσουν το τσακάλι και την παρέα του τη λυσασμένη. Και χύμιξαν στο Τρίτο Ράιχ που θα ζούσε αιώνια Άγγλοι, Αμερικάνοι, Γάλλοι από τη θάλασσα και Ρώσοι από τα χιόνια. Και όταν είδε πως βασίλεψε το άστρο του, αυτός που έκαψε όλη την υδρόγειο, σαν τυφλοπόντικα σε τρύπωσε στο κάστρο του και έγινε στάχτη στις καγκελαρίες του το υπόγειο. Τότε ήρθε και του Μπέρτολτ Μπρέχτ η ώρα να ξαναπάει στη ρημαγμένη του τη χώρα. Αχ, ο καθένας που γυρνά στον τόπο του δεν είναι νικητής. Αλλά κανένας δεν είναι νικητής σαν δεν γυρνά στον τόπο του. Και η νίκη, η πιο μεγάλη του ποιητή, ήταν εκείνο που είχε ο ίδιος πει. Μπορούσα λίγα. Όμως η Τίραν θα ήταν πιο ακλόνητη αν δεν υπήρχα. Είχα τουλάχιστον μια τέτοια ελπίδα. Τι έκανε, τι έγραψε, το ξέρετε όλοι. Όμως και εκείνος ήξερε πως δεν ετελείωσε ο τρόμος. Να ποιος λίγο έλειψε όλη τη γη να κυβερνήσει. Βέβαια, οι λαοί έχουν στο μεταξύ νικήσει. Όμως είναι πολύ νωρίς ύμνο κανείς να τραγουδήσει θυραμβικό. Είναι ακόμα γόνιμη η κοιλιά από που βγήκε το κακό. Τι αν οι λαοί τους δημιούς του παλκώνουνε. Καινούργοι δήμοι ολοένα ξεφυτρώνουνε. Κι αν η ειρήνη αργιά και πού τον πόλεμο νικάει, αυτοί φροντίζουν πόλεμο η ειρήνη να γεννάει. Λοιπόν, αγαπητό κοινό... Πως θα τελειώσει τούτο το κακό, ψάχτε να βρείτε μοναχή σας. Τύχη σας, είναι η θέλησή σας. Αυτό καθένα σας το βλέπει. Για να μπορέσει ο κόσμος μας να ζήσει. Πήγαινε, ψάξε αγαπητό κοινό. Μια λύση πρέπει να υπάρχει. Πρέπει. Πρέπει. Φασισμός.